Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και σε ένα ακόμη vlog. Αν είσαι από αυτούς που βλέπεις τα βίντεο και δεν κάνεις subscribe, αυτό αλλάζει τώρα. Πας ακριβώς από κάτω, πατάς το κόκκινο κουμπάκι που γράφει subscribe και ακριβώς από δίπλα πατάς το κουδουνάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, θα σε μαλώσω. Πας τώρα να με ακολουθήσεις. Εκεί θα ενημερώνω για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, πότε ανεβαίνει νέο βίντεο. Εκεί μπορείς να μετέχεις πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο, βίντεο με διάφορες ερωτήσεις. Όπως επίσης εκεί μπορείς να παίρνεις μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς που βάζω πότε στη σελίδα μου. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο. Όπως έχετε ήδη δει από τον τίτλο, σήμερα έχουμε vlog. Σήμερα θα κάνουμε διάφορα πράγματα. Να σας πω ότι η μέρα μου ξεκινάει αρκετά νωρίς. Έχω ξυπνήσει από τις 8.30, τώρα έχει πάει 9. Θα τσιμπήσω κάτι στα γρήγορα. Θα πάρω το καφεδάκι μου και θα πάω απέναντι στην Κατερίνα με το planner, εννοείται. Θα περάσουμε λίγο χρόνο μαζί και κατά τις 11-12 θα έρθω ξανά στο σπίτι για μαγείρεμα. Θα δούμε διάφορα πραγματάκια μέσα στη μέρα, θα σας πω μετά τι. Να σας πω ότι είναι το πρώτο πρωινό που ξυπνάω μετά από πολύ καιρό και δεν έχω το δεντράκι μου, ρε παιδιά, και μου λείπει πάρα πολύ. Να άδεια η γωνιά τώρα. Δεν ξέρω αν είχατε δει το προηγούμενο vlog, αλλά είχαμε ξεστολίσει και στεναχωριέμαι. Anyway, θα πνίξω τον καημό μου στο τζάμπο σήμερα. Θα σας πω αργότερα τι θα κάνουμε. Οπότε τώρα τρώω γρήγορα καναπιτάκι, γιατί μου έχουν μείνει ακόμα μερικά. Και πάμε απέναντι στην Κατερίνα. Έχω έρθει λοιπόν για πρωινό καφεδάκι εδώ πέρα στην Κατερίνα. Γεια σας! Εδώ με το μικρό. Ρεγουγάμε. Οπότε τώρα θα πιούμε το καφεδάκι μας, θα οργανώσουμε τη μέρα μας με τα πλάνερ μας. Είναι το δεξί μας χέρι, παιδιά, αυτό το πλάνερ. Μας έχει λύσει πραγματικά τα χέρια, μας έχει βοηθήσει να οργανώσουμε τη ζωή μας. Σας το έχω πει 150 φορές, το ξέρω, αλλά πραγματικά, παιδιά, δεν είναι sponsor το βίντεο. Πραγματικά το λατρεύω αυτό εδώ πέρα το αριστούργημα. Ο Σπυράκος. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που υπάρχει, γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Οπότε, παιδιά μου, συνεχίζουμε εδώ πέρα την οργάνωσή μας. Η μέρα θα είναι μεγάλη, έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Σε λίγο θα πάω απέναντι να μαγειρέψω. Και μετά θα πάμε για τρέλες με το κορίτσι μου. Θα πάμε τζάμπο. Θα σας δείξω και τι θα πάρουμε, γιατί δεν θα είναι πάρα πολλά πράγματα. Αν ήταν πολλά, θα τα έκανα ξεχωριστό βίντεο, τζάμπο χολ. Θα πάμε και για ψυχοθεραπεία. Θα πάμε γενικότερα βόλτα, οπότε θα τα δείτε όλα. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο με το φαγάκι. Επέστρεψα σπίτι λοιπόν. Τα περάσαμε τέλεια με την Κατερίνα. Ήταν πραγματικά το καλύτερο πρωινό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, τώρα είναι 12 και 20. Έχω έρθει στο σπίτι μου να μαγειρέψω. Θα κάνουμε σήμερα κάτι διαφορετικό. Κάτι που έχω να κάνω χρόνια. Το είχα φτιάξει μια φορά στο Χαρλαμπέικον, αλλά δεν είχα κάνει vlog τότε να σας το δείξω, οπότε θα σας το δείξω σήμερα. Πήρα λοιπόν σηκωτάκια και καρδούλες από κοτόπουλα και θα τα κάνουμε έτσι λεμονάτα, πολύ τούμπανο. Και θα κάνουμε και μια σαλατάρα του Κέσσαρα. Έχω βγάλει δηλαδή και στήθος κοτόπουλο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα, γιατί έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα σήμερα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό εδώ, παιδιά, το μωρό. Αυτό το σκουπάκι είναι φανταστικό. Σας το έδειξα και στο προηγούμενο vlog χθες. Αλλά, παιδιά, το χρησιμοποιώ με μανία πλέον. Με μανία. Είναι τέλειο. Δηλαδή, μου έχει λύσει τα χέρια, αλήθεια. Όπου δω σκονίτσα, ψυχουλάκια, ιστορίες. Τα μαζεύω, παιδιά, με αυτό και είναι τέλειο! Τέλειο! Χρειάζεται σε κάθε σπίτι. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα το μαγείρεμα. Έχω βάλει λοιπόν σε αυτό το ταψάκι τα σηκωτάκια μου. Έχει μέσα και καρδούλες, οπότε πρέπει να τις καθαρίσουμε τις καρδούλες. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται. Καταρχήν, όπου βλέπουμε αυτά τα μαύρα μέσα, τα αφαιρούμε. Είναι κάτι που βρίσκεται μέσα στην καρδιά τους. Δηλαδή, κάτι σε αίμα, αρτηρία, δεν ξέρω τι κατά είναι, παιδιά. Αλλά αυτό το βγάζουμε. Λοιπόν, παίρνουμε την καρδούλα, τις κάνουμε ένα ανοιγματάκι στο κέντρο και βγάζουμε, αν βλέπετε, όλα αυτά τα μαυράκια εδώ πέρα. Μετά το πλένουμε. Θα το κάνω λοιπόν για όλες τις καρδούλες, θα πλύνω και όλα τα σηκωτάκια και επανέρχομαι. Όπως βλέπετε, έχω καθαρίσει πάρα πολύ καλά τις καρδούλες και τα σηκωτάκια. Τα έχω πλύνει. Θέλει πάρα πολύ καλό καθάρισμα, ιδίως οι καρδιές. Ουσιαστικά το χαράζεις καλά μέχρι το κέντρο, ας πούμε. Το ανοίγεις σαν βιβλίο. Και ό,τι μαύρο, παιδιά, το βγάζεις και το πλένεις πάρα πολύ καλά. Τώρα για τα σηκωτάκια δεν έχουν ιδιαίτερα πολλά μαύρα. Συνήθως ανάμεσα από τα δύο σηκώτια στην ένωση, εκεί είναι που έχει αρκετά. Γενικότερα ήταν λίγο δύσκολο να σου το δείξω καλά τη διαδικασία. Δηλαδή θα ήθελα ένα άτομο ιδανικά να μου κρατάει την κάμερα και να ακολουθεί το χέρι μου για να το δείξω. Οπότε νομίζω ότι σας το περιέγραψα όσο καλύτερα γίνεται. Λοιπόν, τώρα έχω βάλει λίγο λαδάκι στην κατσαρόλα. Εδώ πέρα, μόλις ζεσταθεί, θα τσιγαρίσουμε σηκωτάκια και καρδούλες. Ξεκινάμε λοιπόν το τσιγάρισμα. Μουσική
Επανήλθα λοιπόν ξανά με ήχο. Το σηκωτάκι είναι πανέτοιμο. Πριν είχα βιντεοκλήσει με τη θεία μου, γι' αυτό σας τα έγραφα έτσι σε υπότιτλους τι έβαζα. Εδώ λοιπόν βλέπετε το σηκωτάκι. Εδώ έχω βάλει ριζάκι να βράζει. Και εδώ πέρα τι θα βάλουμε. Θα φτιάξω σαλάτα του Κέσσαρα. Οπότε έχω κόψει το κοτοπουλάκι μου, έχω βάλει αλάτι πιπέρι. Θα το βάλω με βούτυρο στο τηγανάκι. Και την υπόλοιπη διαδικασία την ξέρετε, την έχω δείξει κι άλλες φορές. Οπότε πάω να ολοκληρώσω, παιδιά μου, το φαγάκι μας. Ποιον έχω εδώ, το σπυράκο μου? Έλα να παίξουμε. Αγάπη. Ήρθε ο σπυράκος μου που λέτε να μου κάνει παρεούλα. Τελειώσαμε και το μαγείρεμα μαζί με το σπυράκο. Πού θες να πατήσουμε εδώ? Αγάπη μου. Οπότε τώρα θα συνεχίσουμε τις δουλίτσες μας παρέα με το σπυράκο μου. Έτοιμη και η σαλατούλα όπως βλέπετε. Οπότε αυτή τη βάζω τώρα ψυγείο. Έφτασε λοιπόν η ώρα να φάω. Οπότε θα φάω με το σπυράκο μαγκαλίτσα. Εδώ βλέπετε το φαγάκι μου. Καλή μας όρεξη λοιπόν, τα λέμε πιο μετά. Μόλις ετοιμάστηκα λοιπόν με το μικρό μου σπυράκο μαζί. Σπυράκο. Και τώρα περιμένω την Κατερίνα για να φύγουμε. Εννοείται ότι θα σας πάρουμε μαζί μας σε ό,τι κάνουμε. A few moments later. Να είμαστε λοιπόν εδώ εν κινήσει. Κρατάω εγώ το κινητό της Άννης, εννοείται, γιατί εκείνη οδηγεί και πάνω από όλα η ασφάλεια, κυρίες και κύριοι. Και ο Χάρος βγήκε παγανιά, δεν θα λέμε τα ίδια. Παναγιά μου. Λοιπόν, πού πάμε καλή μου? Λοιπόν, φύγαμε για κάτι δουλίτσες που έχουμε να κάνουμε. Μετά θα πάμε τζάμπο, ελπίζω να προλάβουμε. Και μετά πάμε για φυσική θεραπεία. Χρειαζόμαστε και οι δύο, η αλήθεια είναι. Εγώ γιατί... πιο πολύ το τζάμπο χρειάζομαι. Να ξέρετε ότι βγήκαν οι εξετάσεις μου και οι αιματολογικές και η ακτινογραφία και η μαγνητική. Αλλά αυτά θα σας τα πω όταν πάμε σπίτι, γιατί ακόμα δεν έχω καταλάβει χριστό. Οπότε πάμε, παιδάκια μου, θα σας τραβήξουμε πλάνα. Εννοείται. Έχω κι εγώ βλογκάκι, να ξέρετε. Τώρα δεν ξέρουμε. Τα λέμε όλα. Δεν ξέρουμε αν θα συντονιστούν τα βλογκάκια μας. Να βλέπετε το κανάλι της Κατερίνας για να βλέπετε τα βίντεο. Έτσι, έτσι. Κουνάκια και Άγιος ο Θεός. Τραγουδάει η Άννη εδώ πέρα. Όντα σου χέσω πάλι ρε. Στα καλύτερα πλάνα πιάνεις. Πάμε ελληνικό. Πάμε στο φάρμαση 295 για να πάρουμε τις πάνες του μικρού και τα φρόλουτρα. Και για το κ***ς μας. Άντε. Ευτυχώς δεν είπε άλλα. Σημείνε και πήγησε. Έκανα και το χέρι έτσι, όρεξε φτύλα και τώρα θα είναι από πίσω μας, μπορεί να μας κάνει τσαμπουκά. Σώπα παιδί μου να μας κάνει τσαμπουκά, για όνομα. Παπούλης, παπούλης, δεν θα κοιτάμε καθόλου αριστερά γιατί θα έρθω αριστερά τώρα. Ποιος παιδί μου θα έρθει αριστερά? Αυτός που του έκανα τσαμπουκά εντός εισαγωγικών. Σιγά του τσαμπουκά, ούτε καν του τόπε. Εκεί μην είναι. Ωρε φίλε. Μας κοιτάει άραγε. Κλαίω αλήθεια, όχι δούμε. Τι πήρες? Λοιπόν, πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο πραγματάκι εδώ. Είναι βασικά εκπαιδευτικό. Α, τέλειο. Έχει φαζάκια τα οποία βγαίνουν από εκεί. Τέλειο. Θα πάμε το Σάββατο στη φίλη του Σπύρου, τη Λιδία. Α. Έχουν διαφορά περίπου 1,5 μήνα τα παιδιά. Α. Είναι μεγαλύτερη η Λιδία. Τέλεια. Θα με αυτό, ελπίζω να τους αρέσει. Θα της αρέσει, είναι τέλειο. Κλαίω. Κλαίω. Κλαίω, 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 ναι. Θα πέσω. Προλαβαίνουμε? Όχι. Ωραία. Για είναι πάμε. Και τέταρτο. Είναι και τέταρτο. Και έχουμε 6 κανονικά. Πάμε να δούμε. Θα τα κάνουμε γρήγορα γρήγορα. Θα βάλουμε στο γρήγορο τα μασάζ. Θα κάνουμε. Επιστρέψαμε σπίτι και ήρθε η ώρα να σας δείξω τι πραγματάκια πήρα από τζάμπο. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο τζάμπο haul γιατί δεν πήρα πολλά πράγματα. Είπαμε, έχω το κατοχικό σύνδρομο, ήθελα να πάρω πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είχα πει στην Κατερίνα, θέλω στην πραγματικότητα να πάρω αυτό, αυτό και αυτό. Δεν θα με αφήσει να πάρω τίποτε άλλο. Και πράγματι, παιδιά, μου βάλε φρένο. Ξεκινώντας λοιπόν, θα σας δείξω αυτά εδώ πέρα τα αρωματικά sticks. Εντάξει, νομίζω κάνει μπάμ ότι έχω πρόβλημα. Δεν πήρα ένα, δεν πήρα δύο, αλλά πήρα τρία πακέτα. Λοιπόν, κάθε πακέτο έχει 4 μικρότερα πακετάκια και κάθε μικρότερο πακετάκι έχει 14 sticks.
Στο σύνολο δηλαδή κάθε πακέτο έχει 56 και εγώ πήρα 3 πακέτα. Άρα κάντε το πολλαπλασιασμό. Λοιπόν, να σας πω ότι τα 4 αρώματα που έχει είναι: το ένα είναι σανδαλόλιψο. Το ένα είναι σανδαλόξιδο. Γιατί αντιδράς έτσι? Τέλος πάντων, σανδαλόξυλο. Το δεύτερο είναι άρωμα βανίλια μέλι. Το τρίτο είναι γιασεμί και το τέταρτο είναι λεβάντα. Λοιπόν, τρελαίνομαι με αυτά, παιδιά. Μας είχαν μείνει νομίζω 3-4 στικάκια από το κάποτε και τα χρησιμοποιήσαμε αυτές τις μέρες και πραγματικά μύριζε τόσο έντονα το σπίτι. Φοβερό. Οπότε, ναι, πήρα μπόλικα να έχουμε. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με θήκη για πινέλα. Την πήρα, παιδιά, αυτή τη θήκη που σας έλεγα. Είναι φανταστική. Δεν βρήκα όμως τέτοιες μπιλίτσες. Η αλήθεια είναι ότι τρέχαμε σαν τις τρελές, αν θυμάσαι, στο τζάμπο. Οπότε δεν είχαμε το χρόνο να ψάξουμε. Αλλά επόμενη φορά, παιδιά, θα ψάξω. Γιατί δείτε τι ωραίο που είναι να έχεις και μπιλίτσες. Είναι τέλειο. Οπότε ναι, θα βρω. Επόμενα πραγματάκια που πήρα είναι αυτά τα δύο καλαθάκια. Τα είχα βάλει στο μάτι εδώ και καιρό και απορώ πως και δεν τα έχω πάρει νωρίτερα. Λοιπόν, αυτά θέλω να τα βάλω στο υπνοδωμάτιο πάνω από την παπουτσοθήκη που τώρα δεν έχω τίποτα. Εκεί πέρα βασικά βάζω το ring light για κάποιο λόγο. Λοιπόν, τώρα θα έχω αυτά και μέσα θα έχω όλα τα αρώματα μαϊμούδες. Γιατί τα καλά, ας πούμε, τα έχω πάνω στη συρταριέρα. Οπότε τις μαϊμούδες θα τις βάλω εδώ μέσα. Επόμενο πραγματάκι που πήρα είναι αυτό το baby shampoo από Johnson's. Και ο λόγος είναι απλός. Μου είπε η Κατερίνα ότι είναι ό,τι καλύτερο για τα πινέλα. Οπότε με αυτό εδώ πέρα θα καθαρίζουμε τα πινέλα μας. Τώρα που έχουμε καλά πινέλα, παιδιά, θα τα καθαρίζουμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συνεχίζουμε λοιπόν με μπολάκια για σούπα. Θυμάστε τα μπολάκια που είχα πάρει τελικά δεν ήταν. Οπα, πήγα να τα γκρεμίσω. Τα μπολάκια που είχα πάρει δεν ήταν για σούπα, αλλά τελικά ήταν για ζυμαρικά, για μια μικρή σαλατούλα, κάτι τέτοιο. Δεν ήταν για τις ποσότητες τις δικές μας, τέλος πάντων, γιατί όταν βάζουμε σούπα, βάζουμε την ψυχή μας. Οπότε πήρα 4 τέτοια. Είναι αρκετά βαθύ, αρκετά μεγάλο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε μαύρο δεν το είχε για να είναι ολόιδιο με το σετ μας, αλλά δεν πειράζει καθόλου, παιδιά, και το κοκκινάκι είναι φανταστικό. Οπότε πήρα 4 τέτοια, δεν ήθελα να πάρω μόνο 2. Και τελευταία πραγματάκια που πήρα και τρελαίνομαι, παιδιά, θα τα δοκιμάσουμε τώρα, είναι αυτά τα 2 φανταστικά κουτάκια που εσείς μου προτείνατε να πάρω. Εννοείται ότι σας άκουσα, παιδιά. Είμαι σίγουρη ότι θα με καταβολέψουν. Είναι για πατάτες και κρεμμύδια. Εδώ πέρα αερίζεται κιόλας. Μπορείτε να βγάλεις το καπάκι να τα γεμίσεις. Θα το κάνουμε άμεσα. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, παιδιά μου. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να βάλουμε μέσα πατάτες και κρεμμύδια. Η κατάσταση λοιπόν στο ντουλάπι αυτό με τις πατάτες και τα κρεμμύδια είναι αυτή. Έχω μεταφέρει τις γλυκές λιχουδιές εδώ πέρα, γιατί το άλλο ντουλάπι που είχα τις λιχουδιές έχει γεμίσει με αλμυρές λιχουδιές. Όπως βλέπετε, παιδιά, έχουμε πολύ πράγμα εδώ πέρα, πολύ αλμυρό. Οπότε τα γλυκάκια τα έχω εδώ. Θα δούμε αν θα τα κρατήσουμε εδώ πέρα, βάζοντας τώρα πατάτες και κρεμμύδια. Λοιπόν, εδώ πέρα θα βάλω τα κρεμμυδάκια μου. Να σας πω την αλήθεια, θα αφήσω τη σακούλα μέσα, δεν τη βγάζω, απλά δεν θα τα κλείσω μέσα στη σακούλα. Εδώ πέρα έχω σκόρδα, ναι, οπότε και αυτά τα σκόρδα τα βάζω μέσα στη σακούλα εδώ πέρα, με τα κρεμμύδια. Έχω κι άλλη σακούλα με κρεμμύδια. Καλέ, αυτό ζωντάνεψε, δείτε εδώ, δεν ήταν έτσι όταν το πήρα. Φοβερό, δεν το έχω ξαναδεί να γίνεται. Πάμε τώρα να βάλουμε τις πατατούλες. Δεν έχω ιδέα αν τις παίρνει όλες, γιατί έχω πάρει πολλές. Έχω βάλει λοιπόν κάτω το κλειστό μου διχτάκι με τη σακουλίτσα του κανονικά και από πάνω θα βάλω το ανοιχτό μου διχτάκι. Οπότε κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση εδώ. Πάμε να βάλουμε και τα καπάκια. Ωραία, και μπορούμε να χώνουμε εδώ πέρα το χέρι και να τραβάμε ό,τι θέλουμε και μετά το κλείνουμε. Φανταστικό, πάμε να το βάλουμε μέσα στο ντουλάπι. Τα έχω βάλει λοιπόν έτσι στο ντουλάπι. Μια χαρά, παιδιά, δεξιά πατατούλες, αριστερά κρεμμυδάκια σκόρδα. Έχω και τις λιχουδίτσες μου παντού τριγύρω. Είμαστε μια χαρά. Έχουμε ανάψει λοιπόν και ένα στικάκι. Αυτό που μυρίζει, παιδιά, σανδαλόξυλο. Είναι ονειρικό, πραγματικά ονειρικό. Το ευχαριστιέμαι. Είναι τέλειο. Εδώ λοιπόν έχω βάλει τα πινέλα μου. Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει αυτό το σακουλάκι, ρε παιδιά. Μέχρι να πάρω τέτοιες χαντρούλες, θα το αφήσω έτσι και μετά θα τα στερεώσω, τέλος πάντων, και αυτό απλά θα το φυλάξω ώστε όταν πηγαίνω ταξίδι ή οτιδήποτε να τα παίρνω μαζί μου εκεί μέσα. Θα χωρέσουν άραγε όλα αυτά εδώ σε αυτά εδώ? Για να δούμε. Ένας κάποιος εθισμός και στα αρώματα υπάρχει, δεν μπορείτε να πείτε. Εδώ πέρα είναι τα χειμωνιάτικα. Εδώ πέρα είναι τα καλοκαιρινά αρωματάκια. Όπως βλέπετε, παιδιά, είμαι καλή πελάτη σαν τον Dust and Cream. Τα έχω πάρει όλα.
Οπότε εδώ είναι τα αρωματάκια μου. Και εδώ έχω ξεχωρίσει κάποια τα οποία δεν θα τα κρατήσω. Θα ρωτήσω την Κατερίνα μήπως τα θέλει. A few moments later. Έχω έρθει λοιπόν στο δωμάτιο για να σιδερώσω και η αλήθεια είναι ότι θυμήθηκα ότι ξέχασα να σας πω τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Λοιπόν, είχα κάνει διάφορες εξετάσεις. Να σας πω ότι έχουν βγει όλες και πάμε να σας πω τα αποτελέσματα. Λοιπόν, σας τα λέω τώρα ενώ κάνω δουλειά γιατί έχω να κάνω πολλά πράγματα ακόμα. Και δεν έχω ιδέα πότε θα κάτσω, δεν έχω ιδέα πότε θα φάω, οπότε ακούστε με παιδιά. Λοιπόν, όλες οι αιματολογικές ήταν πάρα πολύ καλές. Η βιταμίνη D ήταν αρκετά καλή για τα δικά μου δεδομένα, δηλαδή είχα 21. Το όριο είναι να έχεις πάνω από 30, εγώ είχα 21, οπότε είμαι αρκετά καλά. Οπότε θα παίρνω αυτή τη βιταμίνη D που μου έδωσε ο γιατρός στην 25άρα, αλλά δεν θα την παίρνω μία φορά την εβδομάδα, θα την παίρνω μία φορά κάθε δύο εβδομάδες. Οι υπόλοιπες τιμές λοιπόν ήταν φυσιολογικές, ήταν κάτι τιμές βέβαια που δεν μου πολύ άρεσαν, κάτι τιμές που λέγονται ηλεκτροφόρηση πρωτεΐνης, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αυτό ήταν ένα τσίκ εκτός φυσιολογικών πλαισίων. Αλλά ο γιατρός είπε να μην δίνουμε σημασία, γιατί δεν είναι κάτι τραγικό, δηλαδή είναι ένα τσίκ πάνω από το όριο. Δηλαδή αν το όριο είναι 7, εμένα ήταν 7,2 ξέρω εγώ. Οπότε δεν είναι κάτι. Πάμε τώρα παιδιά, μαγνητικές και ακτινογραφία. Υπενθυμίζω για όσους δεν θυμάστε ότι έχουμε ήδη δει μέση, λεκάνη και με τη μαγνητική της μέσης είχαμε δει και το τελευταίο άκρο της παρακικής μοίρας. Λοιπόν, ξέρουμε ήδη ότι είχα εφιασμό στον αυχένα, αυτό το είδε ο γιατρός, χωρίς εξετάσεις. Μάθαμε επίσης ότι είχα ολίσθηση στη μέση και κύλη στη θωρακική μοίρα και στη λεκάνη είχα ίδημα και είχα επίσης και υγρό στις αρθρώσεις. Και αυτό μου είχε πει ο γιατρός ότι είναι σοβαρό και πρέπει να το ξαναδούμε μετά από 6 μήνες. Κάνω λοιπόν αυτές τις μέρες που σας είπα, δύο μαγνητικές, η μία στη λεκάνη για να δούμε τι παίζει και η άλλη μαγνητική ήταν στον αυχένα για να δούμε και εκεί τι υπάρχει, γιατί παιδιά το βασικό μου πρόβλημα είναι ο αυχένας. Και μου έγραψε και μία ακτινογραφία απλή στο θώρακα, γιατί εκεί πέρα έχω δισκαμψία και τη δισκαμψία την έχω όταν γεννήθηκα, δηλαδή εμένα η πλάτη δεν λυγίζει, φεύγω όλη μονοβλόκο όπως βλέπετε. Βγαίνουν σήμερα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, στο θώρακα βρέθηκε ευθυασμός και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλος. Έτσι γράφει η γνωμάτευση του ακτινολόγου. Ουσιαστικά εγώ έχω ευθυασμό σε όλη τη σπονδυλική στήλη, η οποία ξεκινάει από το άνω άκρο του αυχένα και φτάνει μέχρι και κάτω στη μέση. Πάει αυτό. Γι' αυτό είμαι αγούρη, γι' αυτό πονάω, γι' αυτό τα πάντα. Δεύτερο πράγμα. Στον αυχένα, εκτός από ευθυασμό, έχω δύο κύλες. Η μία μικρή, η άλλη λίγο πιο σοβαρή, η οποία θέλει πολύ προσοχή. Το θετικό βέβαια είναι ότι δεν πιέζεται κάποιο ρίζα. Οπότε αυτό είναι στα θετικά. Το αρνητικό όμως είναι ότι απαγορεύονται τα βάρη. Όχι ότι δεν το ξέραμε ότι απαγορεύονται τα βάρη, αλλά ένας λόγος παραπάνω. Γι' αυτό είχα και εκείνη την τεράστια σουβλιά κάθε φορά που έπιανα το οτιδήποτε. Και τώρα σχετικά με τη λεκάνη, το ίδημα έχει σχεδόν φύγει. Καλό αυτό. Το υγρό στις αρθρώσεις έχει μείνει. Οπότε αυτό μένει να μου πει ο γιατρός τι και πώς. Γιατί ακόμα δεν πήγα στο γιατρό. Αυτά τα έδειξα στη ψυχοθεραπεύτρια και μου τα εξήγησε λίγο καλύτερα. Οπότε σύντομα θα ξαναπάω στο ρευματολόγο για να του δείξω και εκείνου τις εξετάσεις και να μου πει τι μπορώ να κάνω. Άρα εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω τρεις κύλες, μία ολίσθηση στη μέση και ευθυασμό σε όλη τη σπονδυλική στήλη. Το οποίο δυστυχώς το είχα από όταν γεννήθηκα μάλλον ή από πολύ μικρή τέλος πάντων. Γιατί από πολύ μικρή θυμάμαι να έχω αυτά τα προβλήματα με την πλάτη. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα λοιπόν, σας τα είπα και σας. Συνεχίζω το σίδερό μου και τα λέμε μετά με ό,τι άλλο κάνω. Later. Τελείωσα λοιπόν το σίδερο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, έκανα 5 που κάμισα. Και να σας πω την αλήθεια παιδιά μου, η ώρα έχει πάει 10:30, οπότε δεν σκοπεύω τελικά να συνεχίσω καμία δουλειά για σήμερα. Βασικά το μόνο που μου έχει μείνει είναι να κάνω λάτσα και να βάλω πλυντήριο πιάτων. Αλλά θα τα κάνω αύριο καλύτερα, οπότε πάω επιτέλους να ράξω στην τηλεόρασή μου, στο Netflix, να δω και τον Κώστα επιτέλους να κάτσουμε μαζί, να πάρω και λίγο πλάνερ, να πάρω τη δόση μου και για σήμερα και θα φάω μερικά σπανακοπιτάκια, θα φάω και λίγη σαλατούλα και θα φάω και ένα γλυκό πιτάκι με μερεντούλα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο παιδιά μου για σήμερα, λέω να το κλείσω κάπου εδώ γιατί δεν έχω ιδέα τι έχω τραβήξει, νομίζω θα βγει μεγάλο πάλι. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε.
Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ακολουθήστε με και στο Instagram, εκεί σας ενημερώνω για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, πότε ανεβαίνει νέο βίντεο. Εκεί μπορείτε να μετέχετε πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο, βίντεο με διάφορες ερωτήσεις. Όπως επίσης εκεί μπορείτε να παίρνετε μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς που βάζω πότε-πότε στη σελίδα μου. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο, φιλάκια πάρα πολλά, να περνάτε όμορφα!